πράσινο φως για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού. Των παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών άναψε η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων. Θα τους χορηγείται το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech. Ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θανάσης Τσίτσας, θα μας πει περισσότερα. Οι υγειονομικές αρχές, Μαρία, θεωρούν ότι η χθεσινή έγκριση επιτρέπει στον νεότερο πληθυσμό να προστατευτεί έναντι του κορονοϊού, καθώς η εκστρατεία ανοσοποίησης στη χώρα αρχίζει να επιβραδύνεται το τελευταίο διάστημα. Στις κλινικές δοκιμές 2.300 παιδιών, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά μπορούν να λάβουν με ασφάλεια τη δόση που είναι ήδη διαθέσιμη για ενήλικες, αφού καταγράφηκαν μόνο 18 περιπτώσεις με συμπτωματική λίμωξη από κορονοϊό. Η έγκριση του εμβολίου για αυτές τις ηλικίες καταργεί ένα ακόμα εμπόδιο για την επανέναρξη των σχολείων και την έναρξη μιας ομαλής σχολικής χρονιάς από τον επόμενο Σεπτέμβριο, ενώ προσφέρει σε εκατομμύρια εφήβους την ευκαιρία να ξαναρχίσουν τις κοινωνικές τους επαφές. Κάποια μέλη του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων διατύπωσαν επιφυλάξεις, δηλώνοντας ότι η χρονική περίοδο των δοκιμών ήταν σύντομη, ότι χρειάζεται να παραχθεί ένα παιδιατρικό εμβόλιο, ενώ θα επιθυμούσαν να έχουν περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή τους. Να πούμε ότι ο εμβολιασμός των μικρών παιδιών αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με τη διστακτικότητα που εμφανίζονται στις μεγάλες ηλικίες, καθώς λίγοι περισσότεροι από τους μισούς γονείς δηλώνουν ότι είναι πιθανό να κάνουν στα παιδιά τους το εμβόλιο μόλις εγκριθεί. Με το 46% των ενηλίκων στις ΗΠΑ να έχει εμβολιαστεί ήδη, το εμβόλιο για παιδιά έως 2 ετών θα είναι διαθέσιμο μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο και για μωρά έως και 6 μηνών μέχρι το τέλος του 2021. Μάρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.